Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Vore Ελλάδος. Υπογράφηκε η συμφωνία για το ονοματολογικό των Σκοπίων από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Κοτζιά, της Γείτονος, Νικολά Ντιμητρόφ και τον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Πρέσπες. Νωρίτερα, απίφθηναν χαιρετισμό οι υπουργοί των δύο χωρών Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ, ενώ τον λόγο πήρε και ο Μάθιου Νίμιτς. Η συμφωνία είναι πλέον ιστορία και η γειτονική χώρα ονομάζεται και επίσημα Βόρεια Μακεδονία, παίρνοντας το εισιτήριο για το ΝΑΤΟ. Ένα πρόβλημα 27 ετών λύνεται προς το παρόν, αλλά μένει να φανεί αν αυτή η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί. Στον χαιρετισμό που απίφθινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ευχαρίστησε τους δύο υπουργούς εξωτερικών αλλά και τον Μάθιου Νίμιτς, υπογράμμισε ότι καταλήξαμε με κόπο και ακούραστη προσπάθεια σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία η οποία σέβεται την ιστορία και τις αξίες των δύο λαών. «Σήμερα βάζουμε τέλος σε μακροχρόνιες διαφορές», δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ, παίρνοντας με τη σειρά του τον λόγο, ενώ συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι η συμφωνία είναι στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες. Σύντομο χαιρετισμό απίφθινε και ο Μάθιου Νίμιτς, τονίζοντας πως η επίλυση του προβλήματος απέτησε θάρρος, προσπάθεια και όραμα. Με μια συμβολική κίνηση του Ζόραν Ζάεφ προς τον Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώθηκε η τελετή υπογραφής της συμφωνίας για το ονοματολογικό. Μόλις τελείωσε η οικογενειακή φωτογράφηση, ο πρωθυπουργός της Γείτονος έλυσε τη γραβάτα του, πλησίασε τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον αγκάλιασε και του την πρόσφερε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πήρε και την έβαλε στην τσέπη του. Όμως ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοχάνες Χάν, αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης, αντιλήφθηκε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε τοποθετήσει καλά τη γραβάτα στην τσέπη του, την πήρε, την δίπλωσε προσεκτικά για να μην τσαλακωθεί και την τοποθέτησε ξανά στην τσέπη του Έλληνα πρωθυπουργού. Σημειώνεται τέλος πως μετά την ολοκλήρωση της ειδικής τελετής, οι δύο πρωθυπουργοί, οι υπουργοί εξωτερικών και οι επίσημοι προσκεκλημένοι επιβιβάστηκαν σε σκάφη και μετέβησαν στην άλλη όχθη της λίμνης, στην πλευρά των Σκοπίων και στην Κωμόπολη Οτέσοβο. Συναντιόμαστε σήμερα εδώ στις Πρέσπες με φόντο το Τριεθνές, στο δικό μας ραντεβού με την ιστορία. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που στο διάβα της ιστορίας το έχουν διασχίσει νικητές και ηττημένοι της ιστορίας, θριαμβευτές αλλά και τραγικοί ήρωες, κυνηγοί και κυνηγημένοι, όπως μας έχουν αφηγηθεί με λόγο και εικόνες οι μεγάλοι ποιητές της ανθρώπινης περιπέτειας. Και βρισκόμαστε εδώ για να αναμετρηθούμε με το βάρος της δικής μας ιστορικής ευθύνης. Να απευθυνθούμε πρώτα απ' όλα στους λαούς μας. Αλλά να απευθυνθούμε και σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Λαούς βασανισμένους στο διάβα της ιστορίας από το δηλητήριο του σοβινισμού και τη διχόνοια του εθνικιστικού μίσους και της πατριδοκαπηλείας. Λαούς χτυπημένους από περιφερειακές, διεθνείς, αλλά και αδελφοκτόνες σειράξεις και εθνοκαθάρσεις. Από αλλαγές συνόρων, από αλυτρωτικές παραχαράξεις της ιστορικής αλήθειας. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξανά για τη γέννηση, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξανά για τη γέννηση του κοινού μας μέλλοντος. Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Σήμερα λοιπόν κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα προς αυτό το μέλλον, ένα βήμα γενναίο, ιστορικό, αλλά και αναγκαίο για τους λαούς μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο
Επιτρέψτε μου στην αρχή της ομιλίας μου να αναφερθώ σε δύο αποφθέγματα του Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη. Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα χωρίς θάρρος. Το θάρρος είναι η μεγαλύτερη ανδρεία και, και μετά η τιμή είναι η ελπίδα, η ελπίδα είναι όνειρο όταν ακόμη είσαι ξύπνιος. Αυτά τα αποφθέγματα του Αριστοτέλη μαρτυρούν ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, τόλμη και ελπίδα. Η υπογραφή της τελικής συμφωνίας για το ονοματολογικό είναι στρατηγική σημασίας μεταξύ των δύο χωρών και μπορεί να μετατοπίσει βουνά. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και προς όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και κυρίως θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των δύο γειτονικών χωρών για τη δική τους τόλμη και την βοήθεια που έδειξαν σε αυτή τη στιγμή. Και στο τέλος να σημειώσω ότι μπορούμε ελεύθερα να πούμε ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη σημερινή συμφωνία, διότι ενωθήκαμε όλοι για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η συμφωνία η οποία θα μας ενώνει και η οποία θα είναι να είμαστε έτσι ενωμένοι όπως και σήμερα και για πάντα. Σας ευχαριστώ. Ακολούθησε υπογραφή συμφωνίας για το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Κοτζιά, τον Σκοπίων Νικολά Δημητρόφ και τον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς. Την ίδια ώρα, μερικά χιλιόμετρα μακριά, πραγματοποιούνταν η συγκέντρωση των πολιτών που διαμαρτύρονταν για τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στις Πρέσπες, την ώρα που διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον κλειό, προκειμένου να φτάσουν στο χωριό Ψαράδες, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας Σκοπίων. Ειδικότερα, ομάδα διαδηλωτών που πραγματοποιούσε πορεία από το Πισοδέρι έφτασε στο φραγμό των ΜΑΤ και στη συνέχεια προσπάθησε να τον διασπάσει. Οι συγκρούσεις οδήγησαν τις αρχές να προβούν στη χρήση χημικών και δακρυγόνων. Επεισόδια στο συλλαλητήριο στις Πρέσπες. Ομάδα διαδηλωτών που έκανε πορεία από το Πισοδέρι έφτασε στον φραγμό των ΜΑΤ και προσπάθησε να τον διασπάσει. Στόχος τους να περάσουν για να φτάσουν στο χωριό Ψαράδες, όπου υπογράφηκε η συμφωνία για το Βόρεια Μακεδονία. Οι συγκρούσεις με τις ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ ήταν αναπόφευκτες. Αντικείμενα και πέτρες εξφενδονίστηκαν από την πλευρά του πλήθους που φώναζε «Προδότες, πού είναι ο στρατός?». Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση χημικών και δακρυγόνων. Κάποιοι προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν για να αποφύγουν τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Είχαμε σοβαρότατα επεισόδια και πολλούς τραυματίες. Κοινοποιήστε τα βίντεο! Αυτή είναι η χούντα τους! Αυτή είναι η χούντα! Και μιλάνε αυτοί για επανάσταση αριστερή, οι χουντικοί ρε!
Ρίχνουν τα χημικά, δείτε εδώ μέσα στον κόσμο ρε! Μέσα στον κόσμο ρε, παιδιά έχει εδώ! Έτσι είναι! Βλέπετε τι γίνεται! Κοινοποιήστε τα βίντεο! Κοινοποιήστε όλοι! Οικονομίας! Έλα Βαρισσό! Αμαρώστε να δείτε πως ρημάζουν τα παιδιά μας! Αυτούς που πληρώνουμε κιόλας, έτσι! Αυτούς που πληρώνουμε! Αυτούς που πληρώνουμε! Μία κουβέντα, ακούστε με λίγο εδώ! Μία κουβέντα! Στις εκλογές θα το θυμηθούμε! Μία κουβέντα! Δεν υπάρχουν εκλογές! Μία κουβέντα θα πω για όλους τους Έλληνες! Από εδώ και πέρα μας βρήκαν στα βουνά και παλεύουν μαζί τους. Από αύριο να κοιτάνε από πίσω θα μας βρίσουν στις πόρτες τους. Να το κάνουμε όμως. Στις πόρτες τους, όλες τις πόρτες. Είμαστε εδώ στον δρόμο για το Πισονδρέδη στη Φλόρινα. Οδεύουν όλη η Δράμα, όλη η Μακεδονία να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την εσχάτη προδοσία που υπογράφει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Μακεδονία μας είναι μία, είναι μόνο ελληνική και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν πολιτικό να την παραδώσει στα χέρια οποιοδήποτε εχθρού. Ζήτω η Μακεδονία μας. Το Δοξάτο, το ηρωικό Δοξάτο, το μικροχώρι. Δήμαρχε, πώς τη βλέπετε σήμερα την πορεία μας? Τέλεια, φανταστική. Και το πανό της Δράμας, αυτό που έχει πάει σε όλα τα συλλαλητήρια. Ο Δήμαρχος Δράμας, ο Χριστόδουλος ο Μαψάκος, ο Αντιδήμαρχος του Παπαδόπουλος ο Γιώργος. Έμεινε πολύ βρετετωμένο. Ο Δερματίδης ο Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος ο Καψιμάλης ο Γιάννης, όλοι εδώ πέρα. Η Δράμα είναι παρούσα, χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Δοξατιανή! Πατάμε αυτό το κεντρικό το άσπρο. Πάρε να σε παρακαλώ πιστήριο εκεί μέσα στο συλλαλητήριο. Βρισκόμαστε κατά δυο για το επεισόδιο του Φλόρινας, ο Δήμος Δράμας, μαζί με πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, δεν είναι το βροντερό παρόν, είναι καθήκον μας να βρισκόμαστε αυτή τη δεδομένη στιγμή δίπλα στη Μακεδονία, δίπλα στα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας που οι προηγονοί μας πολέμησαν για να είναι είναι χρέος μας, σαν νέοι άνθρωποι, να υπερασπιστούμε το όνομα της Μακεδονίας, την ελληνικότητά της και να είμαστε δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουν όλοι οι Μακεδόνες σήμερα. Ζήτω η Μακεδονία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων σήμερα οργανώνει με την Επιτροπή Αγώνα για τον Μακεδονικό Αγώνα και τα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης αυτό το συλλαλητήριο στις Πρέσπες να δηλώσουμε για ακόμα μία φορά την ελληνικότητα της Μακεδονίας, την αντίθεσή μας σε αυτή τη συμφωνία που προσπαθούν οι δύο κυβερνήσεις να περάσουν, ιδιαίτερα η κυβέρνηση δική μας η ελληνική, κόντρα στη θέληση του ελληνικού λαού. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό που πάνε να περάσουν. Θα δώσουμε όλο μας τον αγώνα, δεν απογοητευόμαστε. Ο αγώνας είναι μαραθώνιος, θα διαρκέσει μέχρι το τέλος. Έχουμε όλες τις δυνάμεις για να είμαστε ζωντανοί στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για τη δικιά μας Μακεδονία. Πιστή στον πρέπει μας να βρεθούμε σήμερα στις πρέσβες.
Πάσχας να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το ξεπούλημα, για αυτή την προμοσία που πάει να γίνει. Ήταν χρέος και υποχρέωση. Εμείς ως αιρετοί, αλλά και όλοι οι σύλλογοι της Δράμας, όπως ο Σύλλογος Ποντίων Κομινή, να βρεθούμε να οργανώσουμε αυτό το ταξίδι για να μπορέσουμε να δώσουμε το δυναμικό παρόν. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνοδεύουν τα λεωφορεία προς τις πρέσπες και νομίζω ότι εκεί θα δείξουμε την οντότητα και τη φωνή μας και ο Έλληνας δεν διασπάται. Στα δύσκολα δίνει το παρόν. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι συμμετέχουμε σε αυτήν την, στο συλλαλητήριο με 7 λεωφορεία από τον Δήμο Παγκαίο και αρκετούς συνδημότες οι οποίοι έρχονται με τα δικά τους ιδιωτικά οχήματα και βέβαια είμαστε εκεί για να διαδηλώσουμε και να δώσουμε ένα φροντερό όχι προς κάθε κατεύθυνση για αυτό το ξεκούλημα, για αυτή τη συμφωνία ντροπή η οποία υπογράφεται σήμερα. Το μήνυμα είναι προς κάθε πολιτική, κομματική επιλογή και κατεύθυνση, γιατί βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος είναι κοντά, στηρίζει αυτή την προσπάθειά μας. Εμείς είμαστε μπροστάριδες, όχι μόνο γιατί πιστεύουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αλλά και σήμερα ακόμη είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά ανατριχιάζουμε καθώς ακούμε τον εθνικό ύμνο, είμαστε αυτοί που θα εγγυηθούμε και σήμερα ένα ειρηνικό συλλαλητήριο. Δεν θα κάψουμε ούτε το Πισοδέρι, ούτε καμιά Αθήνα, ούτε καμιά Θεσσαλονίκη. Κανένας από όλους εμάς που συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο δεν μπήκαμε σε αυτή την λογική. Είμαστε Έλληνες και δηλώνουμε για την Μακεδονία μας. Να δούμε τι δήλωσαν δύο από τους συμπολίτες μας που συμμετείχαν στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Πισοδέρι, οι κύριοι Γιάννης Καψιμάλης, αντιδήμαρχος Δράμας, και Μιχάλης Παρλόγλου, δημοτικός σύμβουλος Παρανεστίου. Μεγάλη συγκέντρωση. Ο κόσμος ήρθε μαζικά και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα. Χιλιάδες αυτοκίνητα, εκατοντάδες λεωφορεία. Πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες αστοχίες από την πλευρά της οργάνωσης, γιατί ήταν μέσα στην πλαγιά, να σας πω, ήταν πολύ δύσκολο το σημείο και ο κόσμος διασπάστηκε σε ένα σημείο πάνω στο χιονοδρομικό, γινόταν η εκδήλωση και κάτω γινόταν επεισόδια στο Πισοδέρι. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου, υπήρχε πάρα πολύ αστυνομία, πάρα πολλά ματ, έγιναν πάρα πολλά επεισόδια, έχει τραυματίες και σοβαρά τραυματίες. Και πάρα πολλά χημικά πέσανε, παιδιά. Δηλαδή, 35 χρονών έγινα πρώτη φορά είδα τέτοια επεισόδια. Είχε πάρα πολύ χημικό. Αυτά τα βίντεο τα οποία λάβαμε θυμίζουν κυριολεκτικά σκηνές πολέμου, κύριε Καψιμάνη. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και υπήρχε πάρα πολύ θυμός από τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλος θυμός. Για να φανταστείτε από την πάνω εκδήλωση που ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος πάνω στην πλαγιά για να κατεβεί στο χωριό κάτω στο Πισοδέρι, περπάτησε περίπου 6 χιλιόμετρα με τα πόδια, γιατί η αστυνομία τα είχε συγκεντρώσει τα λεωφορεία πάνω και δεν άφηνε. Και μετά όταν συναντήθηκε ο κόσμος με τα ΜΑΤ, έγινε το έλα να δεις. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι αλλάζαν την ημερομηνία, την ώρα, το πού θα γίνει η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών και υπουργών. Γενικά υπήρχε και μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη συμμετοχή του κόσμου σε τέτοιες κινητοποίησεις. Εντάξει, άμα δείτε τώρα που έχουν ανεβεί ο κόσμος για να γίνει σε αυτή την εκδήλωση, θα καταλάβει. Το οποίος κάνει αυτό το ταξίδι θα καταλάβει πού πήγαν αυτοί οι χιλιάδες του κόσμου, των Ελλήνων, των πραγματικών Μακεδόνων, των Ελλήνων Μακεδόνων, γιατί η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Συγκλονιστική συμμετοχή των Δραμηνών. Είμαι περήφανος που είμαι δημότης Δράμας, είμαι περήφανος που εκπροσωπώ αυτόν τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος διότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, πάρα πολύ μεγάλη, είχαμε πάρα πολύ μεγάλο παλμό, ήμασταν πραγματικά καταπληκτικοί. Ο Δήμος Δράμας, ο Δήμος Δοξάτου, οι Δήμαρχοι Παρών, οι Αντιδήμαρχοι εδώ όλοι μαζί με τον απλό κόσμο, σαν πραγματικοί Έλληνες Μακεδόνες να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο πάνε να μας κλέψουν. Μας κλέψαν ουσιαστικά. Ο κόσμος, να ξέρετε, έχει υπερβολικά πάρα πολύ μεγάλο θυμό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο θυμό, είναι διχασμένος με όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί δεν εισακούστηκε. Γιατί η επιθυμία του κόσμου ήταν όλο αυτό να μην πραγματοποιηθεί. Ήθελε
ο κόσμος να συμμετέχει σε ένα άκρος δημοκρατικό, σε μια άκρος δημοκρατική διαδικασία του δημοψήφισμα και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ θυμωμένος. Έχει πάρα πολύ θυμό ο κόσμος. Υπερβολικά πάρα πολύ μεγάλο θυμό. Και νομίζω ότι το διαπιστώνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα από τη συμπεριφορά και από την καθημερινή επαφή που έχουμε μέσα στις κοινωνίες μας, στους δήμους μας. Το διαπιστώνουμε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι γεγονός πάντως ότι τέτοια επεισόδια δεν δικαιολογούνται και δεν θα έπρεπε να γίνουν, κύριε Καψιμάλη. Για τα επεισόδια. Ο κόσμος πήγε εκεί για να διαμαρτυρηθεί για ένα γεγονός. Είναι υπερβολικά αυτά. Όχι, τα επεισόδια. Δεν είναι υπερβολικά μόνο, είναι καταδικαστέα. Θα έπρεπε σε μια σύγχρονη δημοκρατία όπως είναι η ελληνική δημοκρατία να μην υπάρχει μόνο πλευρά η δημοκρατική υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών. Δηλαδή, καλό θα είναι να το δούμε λίγο σοβαρά πλέον, διότι όντως θίγονται και ανθρώπινα δικαιώματα με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται. Δηλαδή, γυναίκες, παιδιά να χτυπάνε τα μάτια με χημικά. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει. Υπάρχουν βίντεο, σίγουρα θα έχουν παιχτεί και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, έλεος. Μέχρι κάπου πρέπει να πάει αυτή η ιστορία. Αυτό το αστείο, αυτό το ανέργο πρέπει κάπου να σταματήσει. Δηλαδή, όσοι διαδηλώνουν είναι φασίστες. Και όσοι είναι στον καναπέ είναι δημοκράτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να τρώνε ξύλο γυναίκες και παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Λίγο κατά της ανεπτωτός. Κύριε Παρλόγλου, δώσατε το παρόν σε αυτό το συγκλονιστικό από πλευράς έντασης, πάθους, συμμετοχής του κόσμου. Συλλαλητήριο, θα το αναφέραμε έτσι, στην περιοχή εκεί, στο Πισοδέρι. Για πέστε μου λίγο, τι συναισθήματα κυριάρχησαν στον κόσμο. Οργής αγανάκτησης, ξέρετε κύριε Φυλακτέ, αυτά που επικρατούν το τελευταίο διάστημα. Αλλά υπήρχε και η ελπίδα, μπορώ να πω, φαινόταν τον νέο κόσμο, γιατί πιστεύαν ότι μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτό το εθνικό έγκλημα, αυτή την συμφωνία, που ουσιαστικά εάν εφαρμοστεί θέτει τη Μακεδονία μας τα επόμενα χρόνια σε κίνδυνο. Αυτό δεν είναι υπερβολικό που σας λέω. Το θέμα, το πράγμα εκεί θα πάει. Σε παίρνουν το όνομα, μετά θα έχουν διεκδικήσει τουλάχιστον εδαφικές και σιγά σιγά η Ελλάδα, κύριε Φυλακτέ, θα μικραίνει. Πέστε μου τώρα, κύριε Παρλόγλου, είχαμε επεισόδια τα οποία φαίνονται να είναι και πολύ μεγάλα αλλά και πολύ δύσκολα, μπορώ να το πω έτσι, για να τα αντιμετωπίσουν πολίτες. Έγιναν επεισόδια. Έγιναν, κύριε Φυλακτέ, επεισόδια. Η αστυνομία για άλλη μια φορά χρησιμοποίησε δολοφονικά χημικά, δεν ήταν μόνο τα καπνογόνα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι προσπαθούσαν να προστατεύσουν όταν ήταν μονάχα ένας δρόμος. Θα μπορούσαν εκεί πέρα να πάρουν μέτρα προστασίας χωρίς να δώσουν το παραμικρό δικαίωμα. Να λέμε για αυτούς αυτή τη στιγμή, μικρά παιδιά, γυναίκες, ήταν πάρα πολύ κόσμος, κύριε Φυλακτέ. Ήταν από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Δεν ήταν δηλαδή, φαντάζομαι τώρα τι θα λένε, ότι ήταν πάλι φασίστες, ακροδεξοί κτλ. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον 80 με 100 χιλιάδες κόσμος παραβρεθήκαμε εκεί πέρα. Η δράμα έδωσε δυναμική παρουσία, όπως για άλλη μια φορά. Ο Δήμος Δράμας με τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Μαψάκο, ήταν ο κύριος Δαλακάκης, ήταν πλήθος συμβούλη δημοτική και απλός κόσμος που με πάθος διατρανώσαμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Γυρίζουμε όμως πίσω με αυτό το, γιατί δεν είδαμε τους δέκτες, τηλεόραση δεν είχαμε δέκτες. Μάθαμε για τη συμφωνία, μάθαμε ότι χαμογελούσαν, πήγαν να φάνε κιόλας. Έτσι γίνεται συνήθως μετά την προδοσία. Ένα καλό γερμάκι. Αυτά, κύριε Φυλακτέ, είμαστε κουρασμένοι, θα επιστρέψουμε στη δράμα και βλέπουμε την επόμενη μέρα. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Σε σύνολο 280 παρόντων βουλευτών, υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 127 βουλευτές, ενώ την καταψήφισαν οι 153 βουλευτές από τους ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ. Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα, Νίκος Νικολόπουλος και Χάρης Θεοχάρης. Επίσης από την ψηφοφορία απουσίαζε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που είχε αποχωρήσει από τη συζήτηση ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Σαχινίδης και ο καταζητούμενος Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης.
Αυτές οι μέρες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ιστορικές, είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην οικονομία και στη συμφωνία με τα Σκόπια. Η χώρα συμφώνησε με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την οριστική επίλυση μιας διένεξης που κρατά 3 δεκαετίες. Σφραγίστηκε το πέρασμα της Ελλάδος από μια εποχή οικονομικής καχεξίας και διεθνούς απομόνωσης στην εποχή της δυναμικής οικονομικής ανάκαμψης και της ισχυροποίησης της διεθνούς της θέσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Έχει κανείς την αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, ιστορικού χαρακτήρα αποφάσεις και ιστορικού χαρακτήρα γεγονότα, και αισθάνομαι ότι τούτες ημέρες είναι μέρος αυτών των στιγμών που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ιστορικές. Και το λέω αυτό διότι σε λίγες μέρες έχουμε μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που οριστικοποιεί, κλείνει την τελευταία αξιολόγηση του τελευταίου προγράμματος στήριξης μετά από 8 χρόνια μνημονίων στη χώρα. Προχθές μόλις είχαμε την επικύρωση, την ψήφιση των τελευταίων μέτρων σε αυτή εδώ την αίθουσα που πάρθηκαν σε συνεννόηση με τους θεσμούς, και παράλληλα πριν από 3 μόλις μέρες είχαμε την κατάληξη, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, σε ένα κρίσιμο θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής, σε μια ανοιχτή πληγή στην εξωτερική μας πολιτική που ταλανίζει τη χώρα μας πάνω από 26 χρόνια, με την κατάληξη με τους βόρειους γείτονές μας σε μια συνολική συμφωνία, η οποία βεβαίως έχει διάφορα στάδια μέχρι να επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί μια ιδιαίτερα ιστορική στιγμή. Έχουμε λοιπόν 2 εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα για τη χώρα. Το ένα, αυτό που σφραγίζει το πέρασμα της Ελλάδας από την εποχή της οικονομικής καχεξίας στην εποχή της ανάκαμψης, και το άλλο, αυτό που σφραγίζει, αν θέλετε, το πέρασμα από μια εποχή στασιμότητας ενός προβλήματος στα σύνορά μας, στα βόρεια σύνορά μας, στην εποχή της ισχυροποίησης της διεθνούς θέσης της χώρας. Σφοδρότατη επίθεση στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας έπαιξε από την αρχή ένα μικροκομματικό παιχνίδι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι ανταλλάσσει τη συμφωνία για το Σκοπιανό με διευκολύνσεις στην οικονομία. Η συμφωνία για το Σκοπιανό παράγει αποτελέσματα με την υπογραφή της, και όσοι την ψηφίσουν θα είναι συνυπεύθυνοι για τις υπογραφές που θα μπουν στις πρέσπες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε ότι όταν 27 χώρες του ΝΑΤΟ θα έχουν ψηφίσει την ένταξη, θα είναι δύσκολο στην Ελλάδα να το αρνηθεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αποτελεί χρέος μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας σταματήσουμε, ώστε να βάλουν οι εκλογές τέλος στην ανεύθυνη πορεία σας. Είναι άλλωστε σαφές ότι πίσω από τις υποχωρήσεις, τους συμβιβασμούς, πίσω από αυτό το απίστευτο θέατρο το οποίο είδαμε να παίζεται πριν από λίγο σε αυτή την αίθουσα, πίσω από τις μηχανογραφίες, πίσω από τις συκοφαντίες, βρίσκεται η αγωνία σας για την επερχόμενη απώλεια της εξουσίας. Και κυρίως αυτό σας ενώνει, κύριε Τσίπρα, με τον έντιμο, έτσι τον χαρακτηρίσατε, εταίρο σας, τον κύριο Καμένο. Είναι όμως και μια ευκαιρία δημοκρατικής κάθαρσης αυτή η συνεδρίαση. Μια διαδικασία που δεν αποκαλύπτει μόνο τα δεινά που προκάλεσαν οι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τα τελευταία 3,5 χρόνια στη χώρα, αλλά και την ελπίδα που έρχεται, μαζί με την αλήθεια, το σχέδιο, τη δουλειά και το αποτέλεσμα. Γιατί ενωμένοι Έλληνες μπορούμε και αξίζουμε καλύτερα. Και σίγουρα αξίζουμε πολύ καλύτερα από αυτήν την ανεύθυνη κυβέρνηση. 3 χρόνια τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιπολιτευθήκαμε με ευθύνη. Έχουν γίνει αυτά τα 3 χρόνια πολλά στη χώρα.
τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογούν κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Από τη διάλυση της παραγωγικής οικονομίας ως το μαχαίρι στους μισθούς και στις συντάξεις, από την προκλητική ανοχή στη βία μέχρι την υπονόμευση των θεσμών και τις προκλητικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση ούτε στους θεσμούς, ούτε στην κοινωνική πολιτική, ούτε στην ασφάλεια, ούτε στις διαπραγματεύσεις, ούτε στα εθνικά θέματα, πουθενά και για κανένα θέμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δηλώνοντας ότι δεν αλλάζει τις σταθερές απόψεις του για την ανάγκη λύσης στο ζήτημα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης επανέλαβε στην ομιλία του στη Βουλή ότι έχει πολλά θετικά σημεία και την στηρίζει. Τόνισε όμως ότι δεν πάσχει από πολιτική αγραμματοσύνη ώστε να μην ψηφίσει την πρόταση της πιστείας. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, απευθυνόμενος από το βήμα της Βουλής σε όσους διαδηλώνουν για τη Μακεδονία, σε όσους ανησυχούν και τονίζοντας ότι δεν είναι ακροδεξί ούτε εγκάθετοι από κάποια τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε νεοναζιστές σαν εκείνους που χθες προσέβαλαν το πολίτευμα και το στράτευμα, είπε ότι σήμερα δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία που αύριο θα μονογράψει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Η Νέα Δημοκρατία είχε προκρίνει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, είπε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Κοτζιάς, κάνοντας χρήση από χαρακτηρισμένων εγγράφων. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται τώρα ότι το Βόρεια Μακεδονία παράγει αλυτρωτισμό, αλλά η ίδια το είχε εισηγηθεί από το 2009. Ποια είναι τα ονόματα που ήσανε, ηρεμήστε κύριε Μπακογιάννη, έχετε, κύριε Μπακογιάννη μου, έχετε εκνευρισμό. Γιατί δεν θα τα βγάλω όλα τώρα, θα τα πούμε και στο τέλος. Λοιπόν, ποιο ήταν τα ονόματα που έδωσε ο Νίμιτς? Τα ονόματα του Νίμιτς ήταν πρώτον Βαρντάς και Μακεδονία. Αυτό το όνομα πιστεύω για λόγους πρακτικούς. Δεν το δέχτηκαν παλιότερες κυβερνήσεις, διότι το Βαρντάς μπορεί να εννοεί και τον Αξιόπουλο στην Ελλάδα. Και γιατί οι Σκοπιανοί δεν το θέλουν, γιατί συνδέεται με τις φασιστικές καταβολές του Βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας. Το άλλο όνομα ήταν το Άνω Μακεδονία, το οποίο δεν το θέλουν οι Σκοπιανοί, γιατί έχει καταργηθεί και το τελευταίο κράτος με Άνω και Άνω Βόλτα, και δεν το θέλαμε κι εμείς, γιατί και ολόγοι μας λένε ότι το Άνω Μακεδονία είναι κομμάτι της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας. Δεν θέλανε το Μακεδονία Σκόπια, εμείς, διότι θα έμεινε σκέτο Μακεδονία, όπως δεν θέλανε εκείνοι το Σκόπια Μακεδονία, ή θα έμεινε μόνο Σκόπια. Πήγαμε λοιπόν στο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και ακούω τους εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής της Νέας Δημοκρατίας να λένε προχθές ότι είναι το όνομα που έχει το μεγαλύτερο αλυτρωτισμό και το πιο άθλιο όνομα που μπορούσε να δοθεί. Μάλιστα. Αυτή η πρόταση όμως για τη Βόρεια Μακεδονία είναι οι καλύτερες στιγμές της Νέας Δημοκρατίας για διαπραγμάτευση, όταν δεν έβαζε σκέτο Μακεδονία. Είναι αυτό το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε, ότι η ονομασία τύπου Βορείου Μακεδονίας θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα που αναζητούμε. Είναι αυτό που ο κύριος Νίμιτς, όταν βολιδοσκόπησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν δέχεται το Βόρεια ή Άνω Μακεδονία, απάντησε η ελληνική κυβέρνηση: το Βόρεια είναι πιο σωστά και δεν δημιουργεί σύγχυση με παλαιότερα ιστορικά δεδομένα. Είναι αυτό που ο κύριος Νίμιτς είπε, ότι δέχεται την πρότασή μας, την πρόταση των τότε κυβερνήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία, διότι πληρεί το γεωγραφικό κριτήριο. Και είναι αυτό το οποίο στις 8-7-2009, όλα αυτά είναι 2009, που απάντησε η υπουργός τότε, ερωτήθη από τον κύριο Μίνης. Θέλω να σας ρωτήσω, αξίζει να συνεχίσω τις προσπάθειές μου για το όνομα Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας? Η κυρία Υπουργός. Τηλεγράφημα από το Παρίσι 8-7-2009. Ασφαλώς και αξίζει. Πώς είναι δυνατόν το όνομα που διεκδικήσατε, αλλά δεν τα καταφέρατε να το πάρετε? Πώς είναι δυνατόν το όνομα που άξιζε τον κόπο να συνεχίσει για πράγματα? Πώς είναι το δυνατόν το όνομα που επιλέξατε, όταν το κερδίζει αυτή η κυβέρνηση, να σας δημιουργεί τα προβλήματα που έχετε αποκτήσει? Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επιστρέφοντας στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο Δημήτρης Καμένος, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Καμένος Δημήτριος. Ναι. Την ώρα που το Προεδρείο ανακοίνωσε το όνομά του προκειμένου να ψηφίσει, ο Δημήτρης Καμένος σηκώθηκε όρθιος, έκανε το σταυρό του, έβαλε το δεξί του χέρι στην καρδιά και με υψωμένο του αριστερό του χέρι ψήφισε ναι στην πρόταση δυσπιστίας. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποίησε την απόφασή του να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων τον Δημήτρη Καμένο. Την επιστολή διάβασε στο σώμα ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Βαρεμένος. Στο σημείο αυτό έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριος Πάνος Καμένος, έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, η οποία αναφέρει τα εξής. Κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι ο βουλευτής Καμένος Δημήτριος του Κωνσταντίνου από σήμερα 16 Ιουνίου του 2018 δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία. Σήμερα αισθάνομαι πραγματικά ανεξάρτητος Έλληνας, τόνισε ο Δημήτρης Καμένος, λέγοντας ότι το ναι που είπε στην πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης οδήγησε στη διαγραφή του από τους ΑΝΕΛ. Ο Δημήτρης Καμένος αποκάλυψε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος συζητούσε πρόταση Μομφής κατά του Νίκου Κοτζιά. Το συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα για οτιδήποτε υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών χρειάζεται εξουσιοδότηση ή εμπιστοσύνη, είπε. Ενώ τα ρωτήθηκε γιατί δεν προχώρησε η πρόταση Μομφής, απάντησε. Χρειαζόμασταν 50 υπογραφές και δεν τις είχαμε σαν ΑΝΕΛ. Δεν είχαμε το χρόνο να αναζητήσουμε από αλλού. Τουλάχιστον αυτό υπόθηκε. Παράλληλα σημείωσε πως το κείμενο της συμφωνίας θα έπρεπε να έχει έρθει στη Βουλή, να συζητηθεί με όλα τα κόμματα και να επικυρωθεί ως κείμενο για να πάρει εξουσιοδότηση ο Υπουργός Εξωτερικών να το υπογράψει. Χθες επιτρέψαμε στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κοτζιά να πάει στις πρέσπες, να φάνε αστακούς και να υπογράψουν την παράδοση του ονόματος Μακεδονία. Διαφωνώ με αυτό. Κανονικά σήμερα οι σημαίες έπρεπε να κυματίζουν με σύστιες. Δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη συμφωνία, ούτε να λέμε θα το ψηφίσω τώρα και όταν θα έρθει στη Βουλή θα κάνω το παν για να μην ψηφιστεί ή θα ρίξω την κυβέρνηση, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Τότε θα είναι αργά. Καταψήφιση τότε δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσει. Θα είναι μια πιθανότητα, αλλά αυτή η πιθανότητα είναι μια ζαριά για τη Μακεδονία, που δεν είμαι πρόθυμος να τη ρίξω, πρόσθεσε. Τέλος σημείωσε ότι δεν δέχθηκε κανένα τηλεφώνημα από τη Νέα Δημοκρατία ύστερα από τη διαγραφή του. Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άβα Αναστασιάδη, την υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά και τον βουλευτή των ΑΝΕΛ Γιώργο Λαζαρίδη. Αφορμή αποτέλεσαν όσα είπε ο κύριος Αναστασιάδης στην ομιλία του σχετικά με τον πατριωτισμό όσων ψηφίζουν κατά της πρότασης δυσπιστίας. Παρακαλώ. Ενώ εσείς είναι για καρέκλα, κάτι άλλο. Καρέκλα, καρέκλα, καρέκλα και προδοσία και με μειοδοσία. Ηρεμήστε. Εγώ την καρέκλα μου την παρέδωσα όταν με διάγραψε η Νέα Δημοκρατία. Την παρέδωσα. Ποια καρέκλα. Την καρέκλα να την πάρτε εσείς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε τώρα ακριβώς, κύριε Βούλτεψη. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι πιο μακεδονομάχος από μένα. Κανένας. Αφού θέλουμε έτσι να μιλάμε εδώ μέσα. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τη συμφωνία. Μιλάμε για την πρόταση της πιστείας που η Νέα Δημοκρατία την φέρνει προθύστερα και δίνεται δικαιώματα στους Σκοπιανούς. Παρακαλώ. Να μιλάνε και να έχουν τη βάση για επιχειρήματα τα οποία εσείς όλοι τα εκφράζατε αυτές τις μέρες. Αυτό έχω να σας πω. Ωραία. Φτάνει. Φτάνει. Θα πάω. Στο. Και στις Έρες θα πάω και παντού. Παρακαλώ. Θα πάω παντού. Θα πάω. Παρακαλώ. Κυρία, λοιπόν, κυρία Υπουργέ. Όταν λοιπόν η Μαρία η Κόλια ανέλαβε το Υπουργείο Μακεδονίας. Παρακαλώ, όταν κάποιος αισθάνεστε, κύριε Βορύδη, είναι δυνατόν, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, παροτρύνατε χθες την ομιλία σας, παροτρύνατε και μερικές ακόμα φορές κατά τη διάρκεια. Σταματήστε την παρότρυνση και μάλιστα με τέτοιο τρόπο και δεν είναι καθόλου ευγενικό, σας το έχω ξαναπεί, ιδιαίτερα να είμαστε πάρα πολύ αψείς όταν μιλάνε κυρίες. Εντάξει.
Να συνεννοούμαστε. Να συνεννοούμαστε. Έτσι. Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο κύριος Αναστασιάδης στην αφέλειά του επιβεβαίωσε αυτό που είχα πει, ότι σήμερα δεν συζητάμε και χθες, δεν συζητάμε όσον αφορά για την πρόταση Μομφής, για την συμφωνία ή το σχέδιο συμφωνίας, αλλά συζητάμε για την προσπάθεια επιβίωσης που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είπε ο κύριος Αναστασιάδης, και αποκάλυψε προηγουμένως την τοποθέτησή του, είπε ότι μετά από χρόνια, όταν θα έρθει η συμφωνία εδώ στη Βουλή, για να συζητήσουμε και να κληθούμε να ψηφίσουμε, και άρα αποκάλυψε και επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή κάτι εδώ προσωπικό υπάρχει, ναι, που να σας αφορά τώρα πέρα έρχομαι συμφωνίας. Σε αυτό. Είπε, έκανε αναφορά στον πατριωτισμό το δικό μου και της κυρίας Κόλλια. Ήταν εντελώς άστοχο και πραγματικά δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκεται το ανάστημα, το πατριωτικό ανάστημα ο κύριος Αναστασιάδης για να κρίνει τον πατριωτισμό άλλων. Όχι, όχι, εγώ δεν πήγα να θίξω κανένας πατριωτισμό και βεβαίως αυτά που είπε για την ομιλία μου δεν αναφέρονται πουθενά, είναι γνωστά, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Καταλαβαίνω την δυσκολία του και την πίεση που έχει ο κύριος Λαζαρίδης, γιατί είμαι βέβαιος ότι άλλα λέει η ψυχή του και άλλα θα αναγκαστεί να κάνει. Και το δικαιολογώ. Όλοι έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας, κύριε Αναστασιάδη. Ευχαριστώ. Δηλώνω δημόσια την αποχώρησή μου από το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, διότι δεν φανήκαμε αντάξεις στις προσδοκίες και στα καλέσματα του ελληνικού λαού και παραβήκαμε αρχές και αξίες, τονίζει σε δημόσια δήλωσή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας και στέλεχος των ΑΝΕΛ, Ηρακλής Χατσιθεοδωρίδης. Με δημόσια δήλωσή του κάνει γνωστό ότι αποχωρεί από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στέλεχος του κόμματος, Ηρακλής Χατσιθεοδωρίδης. Όπως αναφέρει, χθεσινοβραδινή ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων απέδειξε περίτρανα ότι πολλοί βάζουν το προσωπικό του συμφέρον πάνω από κάθε τι εθνικό και πατριωτικό, προσδοκώντας πρόσκαιρα οικονομικά ωφέλη και ανταλλάγματα. Δεν γίνεται άλλα να λες και άλλα να πράττεις, να πιστεύεις στο Θεό και να υπηρετείς τον Μαμονά, να πιστεύεις και να ενισχύεις τον πατριωτισμό των Ελλήνων και να ξεπουλάς τη Μακεδονία μας. Δεν ξαναδολοφονείς τον αείμνηστο Παύλο Μελά που θυσιάστηκε για τη Μακεδονία μας και αγνοείς τους αγώνες και τις θυσίες ενός ολόκληρου λαού. Και καταλήγει στη δημόσια δήλωσή του ο κύριος Χατζηθεοδωρίδης. Ας ψάξουν να βρουν αλλού σύγχρονους εφιάλτες, καλή τύχη πρώην σύντροφοι συναγωνιστές. Η Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι ελληνική. Η ελληνική ιστορία δεν παραχαράσεται και δεν ξεπουλιέται. Η οικονομική μας υποδούλωση των τελευταίων χρόνων δεν θα αποτελεί πλέον την εθνική μας εξαφάνιση. Επισήμως, πριν από μια μισή ώρα, κοινοποίησα την αποχώρησή μου από το Σανέρο. Γιατί άλλα λέγαμε και άλλα κάναμε. Ως ίστατη προσπάθεια βέβαια ήταν η ειδοποίηση χθες σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα ενός κειμένου που θα σας το δώσω, μπορείτε να το διαβάσετε και στο κανάλι σας, δεν έχω κανένα θέμα. Άλλα λέγαμε και άλλα κάναμε. Δυστυχώς εις βάρος της Ελλάδας, και δεν είναι τωρινό αυτό, είναι διαχρονικό. Εγώ δεν πρόκειται να γίνω εφιάλτης της χώρας μου με τίποτα. Αλλιώς έχω μάθει, αλλιώς έχω μεγαλώσει. Τιμώ και τηρώ αυτά που έλεγα μέχρι το τέλος. Θα έπρεπε ίσως να γίνει μια συγκρότηση των οργάνων πριν πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τη στήριξη ή μη στήριξη της κυβέρνησης. Ήδη είχαν γίνει κάποιες συγκεντρώσεις. Είχε πάρθει μια απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο και τελικά γεννήκαν διαφορετικά πράγματα. Ήταν απόφαση καθαρά κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον. Ήδη διαχώρησε χθες τη θέση του Δημήτρης Καμένος. Διαγράφει. Κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Ο καθένας θα συνλάβει τις ευθύνες του πλέον. Κλείνει οριστικά η πόρτα με τους ΑΝΕΛ ή ουσιαστικά αναμένεται κάποιες εξελίξεις? Έκλεισε για πάντα αυτό το κεφάλαιο? Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα έχει τελειώσει. Πραγματικά. Όταν λέω κάτι το εννοώ εγώ και το ξέρετε πολύ καλά. Όπως έκλεισε μετά από 31 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία το 2012, τώρα κλείνει και με αυτή την ιστορία. Και λυπάμαι που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, και εγώ και πολλοί άλλοι που πιστέψαμε σε κάτι. Ίσως είναι σκληρό, αλλά έτσι είναι. Βέβαια, οι ευθύνες για το Μακεδονικό δεν αφορούν μόνο τους τωρινούς, αφορούν διαχρονικά πολλές κυβερνήσεις. Κάπου πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε εμείς από το δάκτυλό μας. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ουσιαστικά το ποτήρι που ξεχύλισε, μπορούμε να πούμε, ήταν ιστορία με το όνομα και με τη συμφωνία. Ακριβώς, είναι το timing. Το timing της ιστορίας, όταν σε εκβιάζουν κάποιοι ξένοι, ξέρουν καλά τι γίνεται. Το επιθυμούν οι άλλοι και τώρα είσαι στα χειρότερά σου. Δεν εισαγάγεις τέτοιο θέμα, δεν φέρνεις, δεν σφραγίζεις το διαβατήριο για να προχωρήσουν κάποιοι άλλοι, να συμφέρονται κάποιον άλλον εις βάρος της χώρας. Όταν η Ελλάδα ήταν οικονομικά, δεν το πράξαμε. Κάποτε θα ξαναγίνουμε οικονομικά δυνατοί. Τότε θα το φέρεις όταν πλέον μπορείς να παζαρέψεις, όχι τώρα. Παραμένετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Φυσικά και παραμένω. Θα παραμένω μέχρι τις εξαντλήσεις βέβαια της θητείας μου, αν εξαρτητοποιηθώ και από εκεί. Προσωπικά εγώ, δεν ξέρω για τη συνάδελφο. Και θα συνεχίσει έτσι μέχρι το πέρας της θητείας. Γιατί μας εξέλεξε ο κόσμος στην περιφέρεια και μας φύσει για ένα χι λόγο. Ο συνδυασμός λέγεται Μακεδονία, Θράκη, Ελλάδα μας και δεν θα λέγεται Νότια Μακεδονία, Θράκη, Ελλάδα μας. Επουδενή. Μάλλον θα πρέπει να το θυμίσει αυτό στον κύριο Κουίκ, ο οποίος στηρίζει ένθερμα την κυβέρνηση. Εγώ είπαμε, έχω κάποιες αρχές και δεν τις αλλάζω με τίποτα και για τίποτα. Ονοείτο. Σας ευχαριστώ. Με την πρόταση Μομφής, η Νέα Δημοκρατία θέλει να κρύψει την ένδυα των επιχειρημάτων της, τόνισε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Καρβούνης, που χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία με τα Σκόπια. Η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση Μομφής σήκωσε κουρνιαχτό για να κρύψει την ένδυα των επιχειρημάτων της, την χρόνια ανικανότητά της να επιλύσει έστω και ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία και την υποκρισία της. Υποκρισία γιατί η πρόταση Μομφής δεν έγινε για τη συμφωνία, έγινε σαν ένα μέσον για να πέσει η κυβέρνηση. Αφού αποτύχαν όλες τις προηγούμενες στρατηγικές της αριστερής παρένθεσης, της καταστροφολογίας για την οικονομία, όλων των εκτιμήσεων που είχαν για τη διαπραγμάτευση αυτά τα 3 χρόνια και για τις αξιολογήσεις, τώρα που η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, κατέβαλε η Νέα Δημοκρατία μια απέλπιδα προσπάθεια να ρίξει την κυβέρνηση, πιέζοντας αφόρητα τους ανεξάρτητους Έλληνες. Απέτυχε παταγωδός, εκτέθηκε ποικιλοτρόπος και σήμερα, σε λίγη ώρα, υπογράφεται μια ιστορική συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Φύρομ, στις Πρέσπες, μια συμφωνία ιστορική γιατί είναι αμοιβαία εποφελής, γιατί λύνει, αν εφαρμοστεί, ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορούσε τις δύο γειτονικές χώρες, όλα τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία συμφωνία που ανοίγει δρόμους για την Ελλάδα, για την Μακεδονία μας, για τη Θεσσαλονίκη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και πάλι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με τη χρήση του όρου Μακεδονία από το γειτονικό κράτος. Αυτό δεν είναι, μπορώ να το πω έτσι, η ταφόπλακα αυτής της συμφωνίας, κύριε Καρβούνη? Η γειτονική χώρα ήταν αβάπτιστη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε όνομα επίσημο από την Ελλάδα. Πάλι. Δεν είχε επίσημο από την Ελλάδα. Το όνομα που δέσμευε την Ελλάδα ήταν Φύρομ, δηλαδή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκέτο. Η δε διεθνής κοινότητα σύσσωμη, όλες οι μεγάλες χώρες, την ονομάζαν Σκέτο Μακεδονία. Άρα αυτά που λένε και προσπαθούν να κορδέψουν τον κόσμο, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και επειδή δεν έχουν επιχειρήματα γι' αυτό, ψάχνουν να βρουν σε μια συμφωνία η οποία είναι τεχνικά άρτια, εκτός από το ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία, είναι μια άρτια συμφωνία τεχνικά, ξεκάθαρη, πεντακάθαρη, χωρίς καμία αμφισβήτηση, χωρίς καμία γκρίζα ζώνη και σκιά, που περιγράφει ακριβώς ό,τι προβλέπεται και όλα τα βήματα. Ακόμα όμως και αυτή την πεντακάθαρη συμφωνία προσπαθούν να τη διαστρεβλώσουν και να περάσουν μηνύματα καταστροφής και κινδυνολογίας στον κόσμο. Ο κόσμος έχει πείρα, έχει καταλάβει ότι οι δυνάμεις που φούνταραν τη χώρα, που τη χρεοκόπησαν, είναι οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες τώρα προσπαθούν να αξιοποιήσουν το χαρτί της πατριδοκαπηλείας. Θα ιτηθούν για άλλη μια φορά, γιατί ο κόσμος έχει και μνήμη, έχει και κρίση, έχει και σύνεση. Ο κόσμος θέλει την ειρήνη, ο κόσμος θέλει την ανάπτυξη, ο κόσμος θέλει το να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες για να μπορούμε όλοι μαζί να αναπτυσσόμαστε και να προχωράμε μπροστά. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η καταστροφή ανοίξει το παρελθόν. Βήμα-βήμα οικοδομείται μια νέα χώρα και αυτή η νέα χώρα θα είναι διαφορετική,
που θα κάνει όλους τους Έλληνες να νιώθουν περήφανοι για αυτήν. Αυτό δεν το σηκώνουν οι δυνάμεις του χθες. Αυτές θα περιθωριοποιηθούν και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Ανδρούτσος, υπογράμμισε ότι είναι μια κάκιστη συμφωνία που τα παραδίδει όλα στα Σκόπια. Η πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας δεν πέρασε με 153 βουλευτές. Στην ουσία η πρόταση μορφής ήταν για την επέσκυντη, θα έλεγα, το επέσκυντο αυτό προσύμφωνο που υπογράφεται αυτή τη στιγμή στις πρέσπες. Γι' αυτό έγινε και η πρόταση μορφής. Εκεί την κύρια ευθύνη τη φέρει ο κύριος Καμένος, ο οποίος από τη μία πλευρά μιλάει πατριωτικά, θα έλεγα, όσον αφορά το Σκοπιανό, και από την άλλη μεριά στηρίζει μία κυβέρνηση η οποία τελικά σήμερα αυτή τη στιγμή στις πρέσπες υπογράφει αυτή τη συμφωνία, αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο αυτό, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι μία κάκιστη συμφωνία, θα έλεγα, διότι παραδίδει στους Σκοπιανούς τη μακεδονική γλώσσα, παραδίδει και το όνομα, παραδίδει την εθνότητα, παραδίδει την μακεδονική ταυτότητα, αλλά η συμφωνία, αν κάτσει και τη διαβάσει κάποιος προσεκτικά, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι αρνητικά για τη χώρα μας. Αυτά φυσικά αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται, αυτά θα φανούν στην πορεία. Θα φανούν στην πορεία, ακόμη και το εμπόριο θα έχει πρόβλημα. Οι ονομασίες πολλών προϊόντων θα έχουν πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα η ονομασία του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Άρα τα προβλήματα που κάνει αυτή η συμφωνία, που γεννάει αυτή η συμφωνία, είναι πάρα πολλά. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο εκεί, δεν σταματά εκεί. Πλέον με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε την όρεξη και άλλων. Ανοίγουμε την όρεξη για άλλες διεκδικήσεις, οι οποίες στην ουσία δεν υπάρχουν, αλλά ορισμένα κράτη που είναι γύρω μας τις κάνουν. Μην ξεχνάμε τους Αλβανούς με τους Τσάμιδες, μην ξεχνάμε τους Τούρκους με τη Θράκη και ούτω καθεξής. Με το Αιγαίο και βάλε. Άρα δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε πάρα πολύ εύκολοι, δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι και τελικά αυτό το πράγμα μην έχει και άλλες εθνικές συμφορές. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία πλέον υπογράφεται, πλέον θα είναι ένα προσύμφωνο. Θα το δούμε να ξετυλίγεται στην πορεία, αλλά τα αρνητικά αυτή τη στιγμή όλα δεν φαίνονται. Θα φανούν στην πορεία και θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό κράτος. Οι πολίτες καταδικάζουν την υπογραφή της συμφωνίας και κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη συμφωνία, ενώ αναφέρουν ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Πώς είδατε την υπογραφή της συμφωνίας για το Σκοπιανό που γίνεται σήμερα? Κακώς. Εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα κάνει δηλαδή να πει ότι υπογράψαμε, θα το τρενάρουν μέχρι να το φορτώσουν στους άλλους. Τώρα θα πάνε εκεί, θα μιλήσουν, θα κάνουν υπογραφές, εντάξει θα υπογράψουμε, αλλά θα κάνετε εκείνο, θα κάνουμε αυτό. Αλλά δεν έχει θέση η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα. Δεν έχει θέση να πει ένα ξερό όχι. Με το όνομα, ας πούμε, δεν θα το αναγνωρίσει. Λέει όχι θα κάνετε εκείνο, όχι θα κάνουμε αυτό, όχι εκείνο. Οπότε δεν είναι. Δηλαδή αν τα Σκόπια παραδείγματος χάρη πούνε ναι, ό,τι θέλετε θα τα κάνουμε. Θα μας πείτε Μακεδονία. Λέει ναι. Δηλαδή και το Σύνταγμα και τους δρόμους και όλα τα πράγματα. Και λέει Νέα Δημοκρατία, εντάξει ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Θα γίνει ένα κράτος Μακεδονία εκεί. Γιατί τόλμησε και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες, όταν πέθανε τον πήγαν με ένα αλογόκαρο στα νεκροταφεία. Τον Γλυγόροφ, τον πρόεδρο. Γιατί τόλμησε να πει είμαστε Σλάβοι. Και μάλιστα με ένα πολύ γερασμένο άλογο λέει έσυρνε το κάρο. Όχι και κανένα καλό άλογο. Κατά τη συμφωνία δηλαδή. Αυτή εδώ το 30 με 35% μιλώ ιστορικά τώρα είναι Αλβανοί. Ένα 10% είναι Βούλγαροι. Ένα 10% είναι Ιουγκοσλάβοι που μείνανε Σέρβοι παλιοί, Κροάτες και οι τριγύρω. Και οι υπόλοιποι είναι οι Σλάβοι. Τι σχέση έχουν με τη Μακεδονία αυτή και καθόμαστε και εμείς και συζητούμε μαζί τους. Με ποιους συζητούμε? Με Μακεδόνες συζητούμε. Αυτή είναι ένα συνοθήλευμα εκεί. Αλλά στο τέλος βλέπω να τρίζουν και τα κόκαλα του Παύλου Μελά, να τρίζουν και τα κόκαλα όλων αυτών. Κανένα Ζάεφ και κανένα Μάεφ και κανένα αυτό. Είχε Μακεδονομάχο.
Είχε με τον Μέγα Αλέξανδρο κανέναν Οφ και Μοφ, να Ζάεφ και Μάεφ να είναι μαζί. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα ξέραμε μία αποφράδα ημέρα για τις 29 Μαΐου του 1453 και σήμερα είναι η δεύτερη για την προδοσία της Ελλάδος και της Μακεδονίας. 17 Ιουνίου 2018 επί κυβερνήσεως Τσίπρα Καμένου και των υπολείπων που στηρίζουν πρόδωσαν την πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρή υπόθεση αυτή. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση κατάφερε μετά τον Φίλιππο τον δεύτερο και τον Μεγάλο Αλεξάνδρου να δώσει το όνομα, τη λέξη Μακεδονία στους Σλάβους και μάλιστα με εθνότητα και με γλώσσα. Δίθε Μακεδονική. Εμείς εδώ τι είμαστε? Εμείς είμαστε εδώ Μακεδόνες, Έλληνες. Πώς θα λεγόμαστε τώρα εμείς? Έλληνες και οι Σλάβοι θα λένε, εσείς εκεί Έλληνες Μακεδόνες να φύγετε από τη Μακεδονία, διότι εσείς είστε κατακτητές της Μακεδονίας. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα κάνουν συμφωνίες και με τους Τούρκους και ποιος ξέρει με ποιους άλλους και θα ζητήσουν τα δικά μας εδάφια εδώ που μένουμε εμείς τώρα. Εμείς πώς θα λεγόμαστε? Νότιο-Μακεδόνες. Αυτοί θα αλλάξουν όλα. Τα βιβλία των σχολείων, τα πάντα θα αλλάξουν. Λοιπόν, τι να πούμε άλλο. Είναι μια λυπητερή μέρα. Η μέρα πένθους η σημερινή για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους Μακεδόνες. Τίποτα άλλο. Εσύ πουλάς την πατρίδα σου. Την πουλάς, όχι. Μας πούλησαν αυτοί. Άδικο είναι. Τα χρόνια έκανα φαντάζομαι ότι για ποιο, για πατρίδα, δεν είσαι και οικογένεια. Αυτοί θα πουλήσουν όλα. Είναι αλήτες όλοι. Όλοι μέσα. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για τη δράση της Οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης, οδηγήθηκε ο Άρτεμις Όρας, που παρέμεινε για περισσότερο από ένα χρόνο καταζητούμενος και συνελήφθη χθες στον Άλυμο. Ο ιδρυτής της οργάνωσης οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του τον Μάρτιο του 2017 για σωρία κακουργημάτων και ακολούθως παραπέμφθηκε στον ανακριτή της υπόθεσης. Ωστόσο σε βάρος του εκκρεμεί και άλλο ένα ένταλμα ως φυγόπινου, καθώς έχει καταδικαστεί σε κάθριξη 8 ετών από δικαστήριο της Πάτρας για υπεξαίρεση. Μαζί με το Σόρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ο άντρας που συνελήφθη χθες μαζί του, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, δικογραφία που θα κριθεί από το αυτόφορο πλημελιωδικείο. Στα δικαστήρια ανέμεναν το συλληφθέντα αρχηγό τους αρκετοί υποστηρικτές της οργάνωσης, κρατώντας σημαίες, οι οποίοι σε ένδειξη αγάπης προς τον μέχρι χθες καταζητούμενο κύκλωσαν το αυτοκίνητο της αστυνομίας που το μετέφερε, τραγουδώντας ύμνους της Ελλήνων Συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι μετά από έρευνα που διενήργησε η εισαγγελέας πρωτοδικών Ευγενή Αυλίδου για το σύνολο σχεδόν της δράσης και των ενεργειών της Ελλήνων Συνέλευσης, έχει ασκηθεί σε βάρος του Σόρα και συνεργατών του στον πολιτικό φορέα μη κυβερνητική οργάνωση ποινική δίωξη για σωρία βαρύτατων αδικημάτων όπως τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της απόπειρας απάτης κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου και τραπεζών με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δίωξη περιλαμβάνει επίσης και σειρά πλημελημάτων όπως αυτά της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της πρόκλησης ή διέγερσης σε διάπραξη κακουργημάτων ή πλημελημάτων κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Η κυρία Αυλίδου μετά από εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κυρίας Δημητρίου αξιολόγησε πλήθος στοιχείων για την υπόθεση της οργάνωσης που υποστήριζε πως διαθέτει 600 δισεκατομμύρια ευρώ για να σώσει τη χώρα, μεταξύ αυτών και την μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Στεφανόπουλος, ο οποίος χαρακτήριζε τον Αρτέμις Όρα φαινόμενο κραυγαλαίας εξαπάτησης των πολιτών χωρίς να αναπτύσσεται η στοιχειώδης αυτοάμυνα της οργανωμένης πολιτείας. Επιπλέον η κυρία Αυλίδου μελέτησε τις δικογραφίες που εκκρεμούσαν σε βάρος του Σόρα, όπως εκείνη που είχε σχηματιστεί από εισαγγελία της Πελοποννήσου σχετικά με την υποβολή από πολίτες σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία εξουσιοδοτήσεων που μοιράζονται από την Οργάνωση Ελλήνων Συνέλευσης ώστε να πληρωθούν χρέη πολιτών από τα περίφημα χρήματα της οργάνωσης. Η κυρία Δημητρίου είχε συμπεριλάβει στο φάκελο που διαβιβάστηκε για την υπόθεση της δράσης της ΜΚΟ και τα στοιχεία που είχε προσκομίσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής.
Η μερίδα με τίτλο «Η λειτουργία των λατομείων Μαρμάρου» στο πλαίσιο του νόμου 4512 του 2018 διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης χθες στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Δράμας. Η ημερίδα για τη λειτουργία των λατομείων Μαρμάρου στο πλαίσιο του νόμου 4512 του 2018 διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης. Η μερίδα διοργανώθηκε εν ώψη των καινούριων δεδομένων που ανακύπτουν από την ισχύ του νέου λατομικού νόμου αναφορικά με την εξόρυξη και την κατεργασία μαρμάρου που ισχύει από την αρχή του τρέχοντος έτους. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν περαιτέρω ούτε υπουργικές αποφάσεις. Όπως και για τον τρόπο υποβολής των αποτελεσμάτων στο ΙΓΜΕ. Θα γίνεται με μία αναφορά σε αυτή τη φάση, αλλά όταν εφαρμοστεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, θεωρώ ότι εκεί θα προβλεφθεί και τρόπος γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΙΓΜΕ. Και αυτό είναι για να υπάρχει πλέον πλήρης καταγραφή της έρευνας που πραγματοποιείται στις εκτάσεις του δημοσίου και γενικότερα. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια από όλες τις επιχειρήσεις Μαρμάρου, παρουσία και του συντονιστή από την Θεσσαλονίκη, αλλά και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι το μάρμαρο, το οποίο έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια η οποία γίνεται, με τον καινούριο νόμο των 4512 για άλλη μια φορά δημιουργούνται τεράστια προβλήματα γραφειοκρατικά, τα οποία αντί να τα ξεμπλοκάρουμε και να βοηθήσουμε έναν κλάδο ο οποίος έχει μια δυναμική και ο οποίος απασχολεί πάνω από 4.500 εργαζομένους, δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα. Εδώ και 6 μήνες δεν έχουν βγει όλες οι τροποποιήσεις του νόμου που να διευκολύνουν όλη αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν κλάδο ο οποίος έχει μια αξιόλογη δυναμική, ο οποίος στηρίζει την τοπική οικονομία και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται 18 και 20 μήνες για να βγάλουν μια άδεια ερευνητικών εργασιών. Πιστεύω ότι είναι επιεικώς απαράδεκτο και θα πρέπει η πολιτεία, η συντονισμένη πολιτεία, να δώσει άμεσα λύση. Εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργάνωσε ο Ροταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη με σκοπό τη διάθεση μέρους των εσόδων για κάτοικο της Κομωτινής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η εκδήλωση με το τρίο Μουσικάντι έγινε στο αύριο χώρο της Λέσχης Κομωτινέων. Σήμερα είναι η βραδιά λίγο ιδιαίτερη. Πρώτον, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τη συναυλία αυτή και ταυτοχρόνως να δώσουμε ακόμα ένα χέρι βοήθεια σε μία συμπολίτησά μας που το έχει ανάγκη. Αποφασίσαμε να κλείσουμε έτσι τη χρονιά μας. Γι' αυτό προσκαλέσαμε τον κύριο Καραντίνη με την ομάδα του. Ευελπιστούμε να μας στηρίξει ο κόσμος, όπως κάθε φορά, γιατί έχει αποδείξει ότι μας βοηθάει. Ειδικά αυτή η φετινή χρονιά είχε πολύ επιτυχία. Και θέλουμε να βοηθήσουμε την κοπέλα που έχει ανάγκη με ό,τι μπορούμε. Ο κόσμος σας βοηθάει. Εσείς βοηθάτε όσους το έχουν ανάγκη. Και πώς κλείνει αυτή η σεζόν για το Ροταριανό Όμιλο της Κομωτινής η Ροδόπη, ναι, με ποικίλες δράσεις και κυρίως εμείς αυτό που έχουμε εισπράξει από εσάς είναι το φιλανθρωπικό σας έργο για την πόλη της Κομωτινής και ευρύτερα. Ακριβώς. Επειδή ακριβώς το Ρόταρι προωθεί τις ανθρωπιστικές δράσεις και την προσφορά στον συνάνθρωπο, που γίνεται αφιλοκερδός, οφείλω να το τονίσω. Όλες μας έχουμε βάλει προσωπική δουλειά για την κάθε εκδήλωση, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Κλείνουμε με αυτή γιατί στην χρονιά που πέρασε κάναμε αρκετές δράσεις, δώσαμε δύο υποτροφίες σε δύο αριστούχους μαθητές της πόλης μας, βοηθήσαμε με διάφορους τρόπους συλλόγους, ομίλους, όπως μας βοηθήσανε και εμάς και κλείνουμε αυτό το κύκλο της φετινής χρονιάς με την προσφορά την τελευταία αυτή προς την Θοδώρα. Εδώ στη Λέσχη Κομωτινέων. Εδώ στη Λέσχη Κομωτινέων που είναι στήριγμά μας, μας βοηθάει
και είναι και ένας χώρος έτσι ιδανικός για τέτοιες εκδηλώσεις. Οφείλω να ομολογήσω και είναι κάθε εκδήλωση ευχάριστη. Κύριε Παπαδοπούλου, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Να συνεχίσετε έτσι το έργο σας. Να είστε καλά επίσης και ευχαριστούμε για τη στήριξη ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.